Γεια σας αγαπημένοι μου, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, ή αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα μιλήσουμε για MTs. Για άδειες συσκευασίες δηλαδή, προϊόντα που χρησιμοποίησα μέχρι τέλους. Έχω αυτό εδώ το κουτί γεμάτο και ανατρέχοντας τα βίντεο του καναλιού είδα ότι έχουμε 4 μήνες να μιλήσουμε για MTs και είναι από τις κατηγορίες βίντεο που τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε και σας αρέσουν πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή, καθώς και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Θα ξεκινήσω από νεράκια μισελέρ, γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους μου τρόπους να καθαρίζω το πρόσωπό μου ως πρώτο βήμα όταν δεν έχω μαζί μου μπάλμ ή όταν βαριέμαι να χρησιμοποιήσω το μπάλμ. Και έχω όλες αυτές τις συσκευασίες εδώ μαζί μου. Λοιπόν, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Να σας πω ότι αυτό είναι το VinoClean Micellar Cleansing Water σε πλήρως ανακυκλώσιμη συσκευασία από την Κονταλή. Πάρα πολύ ευχάριστο στη χρήση, πάρα πολύ δροσερό. Αφήνει την επιδερμίδα έτοιμη και αρκετά θα έλεγα ενυδατωμένη για τα επόμενα βήματα. Το ίδιο και η λοσιόν Micellar της Embryolisse από τις πολύ αγαπημένες μου. Πρέπει να σας την έχω ξαναδείξει και σίγουρα θα την ξαναγοράσω. Επίσης μου άρεσε αυτό εδώ το Sebium της Bioderma. Purifying Cleansing Micellar Solution. Αυτό εδώ είναι το Sebium H2O. Αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο είναι για πιο λιπαρές επιδερμίδες. Χρησιμοποίησα επίσης το Micellar Water Deep Cleansing και Detoxifying της Fresiderm. Αυτό, όταν το περνούσα πάνω από τα χείλη μου, μου άφηνε μία πικρίλα και ήταν το μόνο δυσάρεστο στην όλη αίσθηση. Ωστόσο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή εδώ η αντλία που έχει πάνω και βάζεις το σφουγγαράκι σου εδώ, το πατάς και βγάζει το προϊόν. Χρησιμοποίησα επίσης και αυτό εδώ το Skin Moisture από την Bioten. Αρκετά σπαθητικό μπορώ να πω, μου άρεσε και η συσκευασία γιατί είναι μικρή, ξεβιδώνει και μπορείς να βάλεις το δικό σου νεράκι μισελέρ τέλος πάντων για να το πάρεις μαζί σου σε ταξίδι, οπότε ήταν πάρα πολύ πρακτικό για τις διακοπές του συγκεκριμένο. Κατά τα άλλα, για τα μακιγιάζ ματιών χρησιμοποίησα αυτό εδώ το τριφασικό από την Nivea, το οποίο ήταν αρκετά συμπαθητικό, όχι τόσο αποτελεσματικό θα έλεγα όσο μερικά άλλα που έχω δοκιμάσει, στα οποία δεν χρειάζεται να επιμείνεις πάρα πολύ πάνω στις βλεφαρίδες για να ξεβάψεις την αδιάβροχη μάσκαρα. Με αυτό έπρεπε να επιμείνω λίγο παραπάνω, τη δουλίτσα του την έκανε όμως, παράπονο δεν έχω. Καθαριστικά προσώπου τώρα με τα οποία έκανα σαπουνάδα για να καθαρίσω το πρόσωπό μου, που είναι το δεύτερο βήμα καθαρισμού που ποτέ δεν παραλείπω. Μου άρεσε πάρα πολύ το Mild Wash Liquid από την Fresiderm. Με αυτό το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και άργησα και να μου τελειώσει. Είναι πολύ μεγάλη συσκευασία. Επίσης μου άρεσε το Exfoliate Cleanser από την Kate Somerville. Αυτό δεν θα το βρείτε στην Ελλάδα. Είναι όμως για λιπαρές επιδερμίδες και παιδιά είναι καταπληκτικό. Δεν γράφει τώρα πάνω εδώ τι ακριβώς έχει, αλλά νομίζω ότι έχει και οξέα στη σύνθεσή του. Και από Blueberry Siberica, τη σειρά αυτή της Natura Siberica, για την οποία σας έχω ξαναμιλήσει, χρησιμοποίησα μέχρι τέλους το Anti-Ox Wild Blueberry Cream to Foam Face Cleanser, το οποίο έχει Organic Volcanic Blueberry Hydrolate, υαλουρονικό οξύ και αλλοντοίνη. Ήταν και αυτό πάρα πολύ απαλό με την επιδερμίδα, πάρα πολύ αρωματικό, μυρίζει φανταστικά. Και με άφηνε αρκετά ενυδατωμένη και δεν με τραβούσε η επιδερμίδα μου μετά, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε σε σαμπουάν. Ας πάμε σε σαμπουάν, γιατί βλέπω εδώ τις τεράστιες συσκευασίες αυτές από την Αβέντα. Είναι το Sap Moss. Το χειρίζω και από την καλή του. Σαμπουάν και μαλακτικό. Παιδιά, αυτό είναι μια μυρωδιά πεύκου. Είναι λίγο ιδιαίτερη. Μη σας τρομάζει, έτσι όπως σας το λέω, και είναι πάρα πολύ ωραία καθαριστικό και ενυδατικό για τα μαλλιά. Προτείνω να το δοκιμάσετε και εσείς που έχετε μακριά μαλλιά και εσείς που έχετε λεπτή τρίχα. Νομίζω ότι θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Γράφει ότι είναι ενυδατικό και εξαιρετικά ελαφρύ το συγκεκριμένο και όντως είναι, γιατί εγώ που πρέπει να λούζομαι περίπου μέρα παραμέρα επειδή έχω πολύ λιπαρή ρίζα, αυτό το βολεύτηκα πάρα πολύ. Επίσης χρησιμοποίησα μέχρι τέλους το Cherry Almond της Αβέντα, το οποίο μυρίζει συγκλονιστικά. Αυτό είναι
Έτσι πάρα πάρα πολύ γλυκό με την τρίχα. Αρκετά ενυδατικό, τα κάνει τα μαλλιά πάρα πολύ απαλά θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε σε αφρόλουτρο. Χρησιμοποίησα το Pure Castile Soap από Dr. Bronner's. Το συγκεκριμένο λέει ότι έχει και 18 χρήσεις. Είναι 18 σε 1. Βέβαια, εγώ δεν το χρησιμοποίησα για 18 χρήσεις, να σου πω την αλήθεια. Μόνο για να κάνω ντους το χρησιμοποίησα. Αλλά λέει ότι μέχρι και το κατοικίδιό σου μπορείς να πλύνεις. Και τα γράφει όλα εδώ πίσω. Είναι πάρα πολύ καθαρή η σύνθεσή του. Νομίζω και vegan, αν δεν κάνω λάθος. Όπως είναι και η αβέντα vegan, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Και είναι το μοναδικό, θα έλεγα, αφρόλουτρο το οποίο σε κάνει να τρίζεις από καθαριότητα. Δεν μπορώ να το περιγράψω καλύτερα. Πραγματικά σου δίνει αυτή την αίσθηση της απόλυτης καθαριότητας. Ωστόσο, αν έχετε αφυδατωμένες επιδερμίδες, δεν θα σας το πρότεινα, καθώς μπορεί να σας αφυδατώσει ακόμη περισσότερο. Επίσης, ένα αφρόλουτρο που τελείωσα είναι το Shower Gel από την Hey Poa. Αυτό μυρίζει φανταστικά. Συγκλονιστικά. Κάνει πολύ ωραίο αφρό. Έχει 95% επίσης φυσικά συστατικά και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, παιδιά, και το συγκεκριμένο. Να πάμε σε κρέμες για το πρόσωπο που ξέχασα να σας αναφέρω νωρίτερα, αφού καθαρίσαμε το πρόσωπό μας. Λοιπόν, Vino Perfect, αυτή εδώ που είναι ενάντια στις κοιλίδες από την Κονταλή, μου άρεσε πολύ. Τη χρησιμοποίησα σε συνδυασμό με το σέρουμ, το οποίο δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Το έχω στο μπάνιο και συνεχίζω να το χρησιμοποιώ. Και η Original Skin, αυτή εδώ η matte κρέμα με Willow Herb, αν δεν κάνω λάθος, ναι, έτσι λέγεται. Λοιπόν, αυτή είναι, παιδιά, η πιο matte κρέμα. Δείτε πόσο άδεια είναι. Που μπορείτε να βρείτε εκεί έξω. Αυτή και άλλη μία, νομίζω, της Κονταλή, αν δεν κάνω λάθος, που κυκλοφόρησε μόλις τώρα. Αλλά για εσάς που είστε λιπαρές, θα την ευχαριστηθείτε πάρα πάρα πολύ, γιατί δεν σας στερεί τίποτα από ενυδάτωση, αλλά σας αφήνει τελείως matte. Θέλω τώρα να μιλήσω για αυτό εδώ το προϊόν, για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει, αλλά το λατρεύω. Είναι το Bumble & Bumble Brownish Hair Powder, αυτό εδώ το dry shampoo, το οποίο έχει και λίγο χρώμα όταν δεν έχουμε βάψει τη ρίζα, για να καμουφλάρει και τα λευκά, όπως ξέρετε ότι το χρειαζόμαστε. Πάρα πάρα πολύ μ' αρέσει και πάντα υπάρχει μία συσκευασία στο μπάνιο μου εναλλακτική, για να μην ξεμείνω ποτέ. Έχω δύο μολύβια για τα φρύδια για τα οποία θέλω να σας μιλήσω. Πρώτα αυτό εδώ από Bobbi Brown, το γνωστό τριγωνικό μολύβι, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να μην το αγοράσεις ολόκληρο κάθε φορά, αλλά να αγοράζεις το ανταλλακτικό μόνο. Όπα, χάλασε. Λοιπόν, και να το κουμπώνεις πάλι στη συσκευασία. Εγώ έχω τελειώσει κάμποσα από αυτά στην απόχρωση εσπρέσο. Τώρα είδα βέβαια ότι κυκλοφόρησε και μια νέα απόχρωση που λέγεται Medium Brown και θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω, οπότε αυτή θα είναι η επόμενη που θα αγοράσω. Από την άλλη έχει και το χτενάκι για να χτενίζετε τα φρύδια σας και να διαμοιράζετε σωστά το προϊόν. Αυτό εδώ το μολύβι από Morphe επίσης τελείωσα για τα φρύδια. Έχει μια πολύ λεπτή μυτούλα, είναι σαν της Huda Beauty, αυτό που μου άρεσε πολύ, αλλά δεν είναι μαλακό, είναι πάρα πολύ σκληρό. Και επειδή είναι σκληρό, δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω εύκολα για να σχηματίσω και να ζωγραφίσω τις γραμμούλες που ήθελα, και πίεζα τόσο πολύ το δέρμα μου που σχεδόν μου σήκωνε το foundation, οπότε σίγουρα είναι ένα προϊόν που δεν θα ξαναγοράσω, αλλά το χρησιμοποίησα για να μην πάει χαμένο. Λοιπόν, αντιλιακό από Lancaster, καταπληκτικό Sun Beauty Nude Skin Sensation SPF 30. Μια πολύ ωραία αίσθηση στην επιδερμίδα, εξαιρετική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και μια γυαλάδα στο δέρμα, όχι όμως αυτή η γυαλάδα, οι κολώδεις, οι γλιστεροί που είναι αυτοί που σου αφήνουν τα λάδια μαυρίσματος. Αυτό εδώ είναι ένα ξηρό λάδι, το οποίο ευχαριστήθηκα πάρα πάρα πολύ και σίγουρα θα ξανααγόραζα από τη Lancaster. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Επίσης έχω να σας μιλήσω για αυτή εδώ τη λάκ, η οποία είναι από τη Lorvern. Είναι Extra Strong Hold, νούμερο 4 στα 5. Είναι για βαμμένα μαλλιά, γράφει, και μαλλιά με permanent. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ δυνατή λάκ. Δεν είναι για τα χτενίσματα που θέλω να κάνω εγώ, που θέλω να έχω αυτές εδώ τις μπούκλες, αυτόν εδώ τον κυματισμό, τον ανέμελο και κίνηση. Είναι για εσάς που θέλετε να κάνετε χτένισμα και να το κοκαλώσετε, να το στήσετε εκεί και να μείνει για πάντα εκεί. Οπότε, οκ, okay, την κάνει τη δουλειά της. Δεν με βόλεψε εμένα βέβαια τόσο πολύ, έπρεπε να βάζω ελάχιστη για το σκοπό που την ήθελα. Τελείωσα αυτή την κρέμα επίσης, η οποία είναι αυτομαυριστική κρέμα, κρέμα που την βάζεις ως ενυδατική και σου δίνει σταδιακά ένα πολύ διακριτικό μαύρισμα, θα έλεγα. Εντάξει, δεν τρελάθηκα, αλλά για εσάς που δεν έχετε συνηθίσει να βάζετε αυτομαυριστικά προϊόντα και φοβάστε λίγο την εφαρμογή, νομίζω ότι αυτή θα σας βολέψει πάρα πολύ, γιατί δεν χρειάζεται ούτε γάντια ούτε τίποτα. Τη βάζετε μετά το μπάνιο σας, όπως βάζετε μια κανονική ενυδατική
ιατρική κρέμα και αποκτάτε ένα έτσι λίγο πιο μπρονζέ χρώμα μέρα με τη μέρα. Να σας πω ότι τέλειωσε το αγαπημένο μου άρωμα, το Libre Intense από Yves Saint Laurent. Δεν θα το ξαναγοράσω. Έχω αγοράσει ένα καινούριο άρωμα το οποίο τεστάρω αυτές τις μέρες και θα σας το δείξω σε haul, γιατί έχω κάνει κάποιες αγορές τώρα με τη λήξη του No Buy. Περιμένω και την Black Friday και όλες τις προσφορές τώρα που θα έρθουν για να πάρω και άλλα πράγματα. Ωστόσο, αυτή είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου κολόνιες ever, είναι από τα πιο αγαπημένα μου αρώματα. Είναι Eau de Parfum, έχει πολύ ωραία διάρκεια και το λατρεύω. Λοιπόν, επίσης τελείωσα και κάπως έτσι θα κλείσουμε το σημερινό βίντεο. Αυτό εδώ το Conditioning Brush Cleanser από Bobbi Brown. Θα μου πείτε τώρα γιατί να δώσω εγώ τόσα λεφτά να πάρω ένα καθαριστικό αφρόδες πινέλων από Bobbi Brown ή από μια έτσι ακριβή εταιρεία και να μην έτσι καθαρίσω τα πινέλα μου με λίγο αφρόλουτρο, με το σαπουνάκι που πλένουμε τα χέρια μας. Παιδιά, γιατί αυτό έχει ενυδατικούς παράγονες μέσα. Και όλα τα απαραίτητα τέλος πάντων που χρειάζονται για να διαλύσει το μακιγιάζ, γιατί καμιά φορά βλέπετε ότι πλένετε τα χέρια σας και το μακιγιάζ δεν φεύγει ακριβώς, γιατί η σύνθεσή του είναι διαφορετική. Φροντίζει λοιπόν τις τρίχες των πινέλων σας και ταυτόχρονα εξαφανίζει το μακιγιάζ πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό μου κράτησε πάρα πολύ καιρό και είναι 100 ml, γιατί χρειάζεστε μια σταγονίτσα κάθε φορά για να καθαρίσετε το πινέλο σας, οπότε σας προτείνω να έχετε σίγουρα ένα τέτοιο στη συλλογή σας. Για σήμερα, να σας πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Αν σας αρέσει αυτό το μακιγιάζ, νομίζω ότι θα το ανεβάσω στο Instagram ως πολύ γρήγορο έτσι, tutorial, οπότε ακολουθήστε με αν δεν με ακολουθείτε και εκεί για να τα λέμε κιόλας, @nagiaapo. Περιμένω όπως πάντα τα like σας αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και τα σχόλιά σας. Πολλά πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!